Τον Υφυπουργό Παιδεία, τον κύριο Δημήτρη Παξεβανάκη, που για σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στην περιοχή τη Μαγνησία. Καλώ Γεια σα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, καλησπέρα και στου τηλεθεατέ μα. Ε, προέρχεστε από τον χώρο τη εκπαίδευση, τον ξέρετε. Ήμουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, επί 28 χρόνια, εκπαιδευτικός στην επαγγελματική εκπαίδευση, άρα. Μπορεί να πει κανεί ότι το ξέρω αρκετά καλά. Άρα, σα έφερε και λίγο η καρδιά σα σήμερα στο Βόλο για να εγκαινιάσετε αυτή την έκθεση σε δύο ώρε από τώρα. Ε, είμαστε στο Βόλο εξ αφορμή ακριβώ αυτού του mm. γεγονότο, τη έκθεση που γίνεται των έργων τη επαγγελματική εκπαίδευση, για να δείξουμε στην κοινωνία, να συμβάλλουμε μάλλον με την, με την παρουσία μα, να ενισχύσουμε την προσπάθεια να φανεί στον κόσμο πόσο, πόσο καλή δουλειά γίνεται στα επαγγελματικά λύκεια. Και να πείσουμε εν τέλει την ελληνική κοινωνία ότι αξίζει να κοιτάξει και προ τα επαγγελματικά λύκεια. Δηλαδή να σπάσουμε αυτά τα στερεότυπα που τα ξέρετε κι εσεί. Να σα πω όμω και επί των ημερών σα. Να ε, ολοκληρώσω ε, λίγο τη ναι, σκέψη. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλουμε δηλαδή να αλλάξουμε το στερεότυπο που λέει ότι οι καλοί μαθητέ πάνε στο γενικό λύκειο. Αυτό είναι αλήθεια. Λιγότερο Από καλοί. δικά μου Πάνε στο επαγγελματικό λύκειο. Να φτάσουμε δηλαδή να αποφασίζει το παιδί, ο μαθητή, η οικογένεια με βάση τα ενδιαφέροντά του και το τι νομίζει ότι είναι καλύτερο για το μέλλον του. Τώρα, Επί των ημερών σα όμω έγινε πάλι από τι συχνέ αναστατώσει που έχει η παιδεία, πάντα είχε δεν είναι ένα υπουργείο ανέφελο, ε, είναι πάντα ηλεκτρικέ αυτέ οι καρέκλε. Έχουν θέματα κάθε μέρα. Ότι κόψατε με κριτήρια που δεν, που δεν τα λε και ακαδημαϊκά πάντα. Ότι κόψατε ειδικότητε, διεκδικήθηκαν ειδικότητε. Αυτό λοιπόν εσεί που προερχόσασταν από τον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το αντιλαμβανόσασταν ως ορθό. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι εγκρίναμε με αποφάσεις είτε του Υπουργείου είτε των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης 1560 ολιγομελή, όπως τα λέμε, τμήματα σε όλα τα υπάλληλοι της χώρας. Ε, δηλαδή, τμήματα με αριθμό μαθητών λιγότερο, μικρότερο από αυτό που ορίζει ο νόμος. Από το σημείο αυτό, μέχρι να υπάρχει η απέτηση να λειτουργούμε τμήματα στις μεγάλες πόλεις με δύο και τρεις μαθητές, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση. Mm -hmm. Στα νησιά, έχετε δίκιο, εγκρίναμε τμήματα και με δύο μαθητές. Αλλά θα ήταν υπερβολικό σε πόλεις όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη να εγκρίνουμε τη λειτουργία τμήματων με τρία παιδιά, όταν σε απόσταση μικρότερη από ένα χιλιόμετρο υπήρχε άλλο επαγγελματικό λύκειο με την ίδια ειδικότητα στην οποία μπορούσαν να πάνε οι μαθητέ. Άρα, λέτε. Τώρα προέρχεται από άλλον χώρο αυτό ο όρο. Αλλά από το νόμο τη αγορά και τη ζήτηση, προέκυψαν αυτέ οι ακυρώσει. Αυτοακυρώθηκαν οι σχολέ από την έλλειψη ενδιαφέροντο. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι, είναι αυτό που λέτε. Ότι τα παιδιά επιλέγουν τις α, τι ειδικότητε που νομίζουν okay. ότι είναι καλύτερε για, για του ίδιου. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και αυτό είναι η υπογεννητικότητα. Αυτό αγγίζει και το δημοτικό σχολείο, αγγίζει και το γυμνάσιο, αγγίζει και το λύκειο. Δυστυχώς γεννάμε λιγότερα παιδιά. Και αυτό φαίνεται πια και στα τμήματα των σχολείων μας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευρύτερο, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα και νομίζω ότι όταν θα περάσει ο καιρό της κρίσης στην Ελλάδα, θα αποκατασταθεί και αυτή η πλευρά τη ζωή μα. Αλλά μέχρι τότε θα, θα ζήσουμε και με αυτή τη δυσκολία. Μπορεί να μην είναι στο χαρτοφυλάκιό σα, αλλά ξέρετε τον θόρυβο και τη μεγάλη συζήτηση που έχει γεννήσει η συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλία μετατελείστερε και Θεσσαλία. Mm. Ε, και δεν ξέρω πόση ώρα ήσασταν στο σαλονάκι τη αναμονή, αλλά πιθανόν ακούσατε τον καθηγητή που είπε ότι εκεί που αντιδρούμε εμεί ε, κάθετα απόλυτα είναι στο να ε, ε, βρεθούν οι καθηγητέ. Τον ΤΕΗ στην ίδια μοίρα, στην ε, ίδια από εδώ και πέρα συνθήκη με εμάς. Εδώ... Το έχετε ακούσει, δεν περιμένατε Όχι, να το ακούσετε, αυτό. Προφανώ το έχω ακούσει και σε διάφορου τόνου και σε, σε ποικίλε εντάσει. Η, η πραγματικότητα που την ξέρετε και εσεί πολύ καλά είναι ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να υπάρξουν συνέργειε μεταξύ των Ιδρυμάτων και έχουν δημιουργηθεί σε όλε τι περιφέρειε επιτροπέ. Στι οποίε συμμετέχουν και τα πανεπιστήμια mm -hmm. και τα τεί τη κάθε περιφέρεια για να συζητήσουν και αν είναι εφικτό να καταλήξουν στο ποιο είναι το σχέδιό του, το δικό του σχέδιο τη ακαδημαϊκή κοινότητα για το νέο χάρτη τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εμεί λέμε ότι πρέπει αυτή η συζήτηση να γίνει με ακαδημαϊκά και με επιστημονικά κριτήρια. Και βεβαίω, όπω είπατε, για του εκπαιδευτικού, για του καθηγητέ των ΤΕΗ, προβλέπεται μια διαδικασία η οποία είναι ακαδημαϊκή. Δεν, δεν, εντάσσονται όλοι αυτόματα στο καθεστώ των καθηγητών πανεπιστημίου. Υπάρχουν διαδικασίε, προποθέσει και το ένα. Το γνωρίζουν ένα, αυτό οι καθηγητέ των πανεπιστημίων και κάνουν σπέκουλα πάνω σε αυτό. Όχι, δεν, δεν, δεν λέω ότι κάνουν σπέκουλα. Αν το γνωρίζουν αυτό ότι είναι με όρου και προποθέσει. Βεβαίω είναι με όρου και προποθέσει. Δηλαδή αυτό οι, το γνωρίζουν όλοι. Ναι. Ε, ε, να σας πω κύριε Υπουργέ, ε, άρα λέτε ότι εσείς κάνετε το προξενιό και δεν είναι υποχρεωτικό γιατί είπε για τους γάμους είμαστε οκ, okay", είπε και ο καθηγητής, στα βαφτίσια. Εννοούσα αυτά, το να βαφτιστούν καθηγητές αυτομάτως και όσοι προέρχονται από την τεχνολογική εκπαίδευση. Ακούστε, ναι, άρα εσείς κάνετε το προξενιό και λέτε ότι δεν είναι και υποχρεωτικό να πάμε σε γάμο. Ή θα πάμε σε γάμο ε, ακόμη και αν αυτές οι συνέργειες όπως περιγράφετε, σε αυτό το περιβάλλον. Το πολύ δημοκρατικό της διαβούλευσης δεν αποδώσουν. Εσείς θα πείτε, δεν τα βρήκαμε μεταξύ σας, αλλά εγώ θα φτιάξω ένα πανεπιστήμιο που θα έχει μέσα ενσωματώσει και τις σχολές των, των δύο ΤΕΗ. Όχι. Όχι λέτε. Ε, όπως είπατε, το προξενίο δεν είναι υποχρεωτικό να οδηγήσει σε γάμο. Μάλιστα. Εάν οι μελλοντικοί μελώνυμφοι δεν επιθυμούν, ε, γάμος δεν θα γίνει. Οκ. Okay. Νομίζουμε όμως ότι υπάρχει η... Το υπόβαθρο και το ένα επίπεδο συνεννόησης, αν τα επικρατήσουν τα ακαδημαϊκά και τα επιστημονικά κριτήρια, να φτάσουμε και σε γάμο. Αλλά σε γάμο τον οποίο θα έχουν συμφωνήσει οι υποψήφοι οι σύζυγοι. Mm. Ε, το Υπουργείο Παιδείας δεν θέλει να επιβάλλει τίποτα. Εάν οι επιτροπές, οι συνεννοήσει δεν καταλήξουν, δεν έχουμε κανένα λόγο να, okay. να ανακατέψουμε την τράπεζα. Θα υποστηρίξετε όμω. Ούτε, ε, 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 Ούτε θέλουμε απλώ να βάλουμε μια ταμπέλα και να μετονομάσουμε το ΤΕΙ σε πανεπιστήμιο. Δεν είναι αυτό ο σκοπό μα. Αλλιώ θα ήταν πολύ εύκολο να όλα τα, τα ΤΕΙ να τα μετονομάσουμε σε πανεπιστήμια τεχνολογικών εφαρμογών και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν okay. είναι αυτό ο σκοπό μα. Άρα καταλαβαίνω, επειδή κάποιοι λένε ότι αυτό το κάνετε για να συρρυκνώσετε το κόστο. Αν να βαγίσει το προξενιό, θα συνεχίσετε εσεί να χρηματοδοτείτε. Έστω και με αυτά τα λίγα που σα λένε κάθε φορά στην Σύνοδο των Πριτάνιων, ότι έχετε περικόψη. έχουν περικόψει και έχετε κι εσείς περικόψει όλα αυτά τα χρόνια. Θα συνεχίσετε να τις χρηματοδοτείτε τις δομές αυτές. Δύο πράγματα. Δεν έχουμε περικόψει τίποτα. Εμείς τα δύο τελευταία χρόνια αυξήσαμε τις δαπάνες για την εκπαίδευση μετά από 8 χρόνια συνεχών για μειώσεων. Για την μειώσαμε. τριτοβάθμια λέτε ή και, γενικώς. Και για την τριτοβάθμια. Μάλιστα οι, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι γνωρίζουν ότι από το 2016 το 2017 και το 2018 έχουν δοθεί χίλιε θέσει διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, τα μέλη ΔΕΠ, όπω λέμε, στα πανεπιστήμια, για να κάνουν προκηρύξεις θέσεων ε, εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Αυτό είχε πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Δεν έχουν... Βεβαίω η αλήθεια είναι ότι η χρηματοδότηση είναι πολύ χαμηλή. Είναι πολύ χαμηλή, αλλά δεν τη μειώσαμε εμεί περαιτέρω από όσο είχε ήδη μειωθεί. Τώρα, εάν η ερώτηση είναι θα τιμωρήσουμε με χαμηλή χρηματοδότηση όσους, είναι δεν, η όσους δεν συγκλίνουν στο σχέδιο των συγχωνεύσεων ή των συνεργειών. Η απάντηση είναι όχι. Όχι. όχι δεν θα, δε θα τιμωρηθούν Άρα, οι άνθρωποι. Αν το η Θεσσαλίας yes. έπαιρνε 10 ευρώ θα συνεχίσει να παίρνει 10 ευρώ εάν δεν συγχωνευτεί με το Πανεπιστήμιο. Η πρόθεσή μας είναι να αυξηθεί η χρηματοδότηση όλων των Ωραία. Ξαναλέω, δεν θα τιμωρήσουμε ανθρώπου επειδή έχουν μια επιστημονική ή ακαδημαϊκή άποψη. Επειδή είστε σε πολιτική θέση, έχετε παρακολουθήσει και την πολιτική αντιπαράθεση. και την τοπική αντιπαράθεση. Και την τοπική αντιπαράθεση. Εκεί κάνετε. Γιατί φαντάζομαι, σηκώνουν όλοι το τηλέφωνο. Ήδη ξέρουμε ότι συναντήθηκε ο Υπουργό και με βουλευτέ. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Λαρισαίων. Λέει ο Δήμαρχο, για παράδειγμα ότι η γεωπονική εδώ έχει θέση, ε, κάποιος από τα τρίκαλα λέει κάτι άλλο και πάει λέγοντας. Εμείς επιδιώκουμε την όσο το δυνατόν και όσο πιο ευρία μπορεί να υπάρξει συνένεση. Ακόμα και στο χωροταξικό, παρότι καταλαβαίνουμε ότι έχει δυσκολίες. Εάν δεν υπάρχει αυτή η συνένεση, η τελική απόφαση όπως καταλαβαίνετε, θα ληφθεί από αυτό που έχει την πολιτική ευθύνη, δηλαδή από τον Υπουργό Παιδείας. Βάλιστα. Ε, θέλουμε όμω να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια να υπάρξει συνεννόηση. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο που συμφωνούμε όλοι στο χάρτη ότι αυτέ οι σχολέ και αυτά τα τμήματα πρέπει να υπάρχουν στη Θεσσαλία, αλλά διαφωνούμε στο πού θα στεγαστεί το κάθε τμήμα, εκεί πια αναγκαστικά την απόφαση θα την πάρει ο Υπουργό. Ωραία. Πείτε μου για να πάμε να αλλάξουμε εντελώ βαθμίδα. Θα πάμε από την τριτοβάθμια στην πρωτοβάθμια. Γιατί έγινε σε δύο χρόνου, α πούμε, αυτή η υποχρεωτική φίτηση στα Προνήπια νήπια, το λέω για να συνεννοούμαστε. Ναι, ε, μιλάμε για τα προνήπια. Ναι, γιατί Για η φίτηση είναι ήδη υποχρεωτική εδώ και πολλά δεν χρόνια. Δεν υπήρχε συνένεση ε, των Δήμων, γιατί έλεγαν, άλλο είπε, Δεν έχω την υποδομή να το κάνω, ε, ή, ή δεν υπήρχε επαρκή χρηματοδότηση για να γίνει ταυτόχρονο παντού. Κοιτάξτε, εμεί νομοθετήσαμε την υποχρεωτική φύτηση και των προνηπίων mm -hmm. στα δημόσια και στα ιδιωτικά όπου υπάρχουν ναι. νηπιαγωγεία. Είπαμε όμως ότι αυτό δεν θα γίνει ιδέα, θα γίνει σταδιακά και ξεκινώντας από τους Δήμους, του οποίους υπάρχουν υποδομές, οι κτηριακές υποδομές κατά βάση, για να μπορέσουν να υποδεχτούν όλα τα προνήπια. Υπήρξαν λοιπόν 184 Δήμοι σε όλη τη χώρα, οι Δήμαρχοι των οποίων συμφώνησαν ότι έχουν τις υποδομές. Σε αυτούς τους 184 Δήμους θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο η υποχρεωτική φύτηση και των προνήπιων. Για τους υπόλοιπου Δήμους, θα φτάσουμε σε ένα καθεστώ μετά από ένα χρονικό διάστημα τριετία, όπου το κράτο θα βοηθήσει να υπάρξουν υποδομέ, και όταν υπάρξουν, θα γίνει και σε αυτού του Δήμου υποχρεωτική φίτηση. Δεν θέλαμε δηλαδή να νομοθετήσουμε κάτι, να πάνε τα προνήπη και να μην έχουμε που να τα στεγάσουν. Mm -hmm. Γι' αυτό πάμε σταδιακά. Το λέω γιατί είναι σημερινή ανάρτηση του κυρίου Μιτσοτάκη, που λέει ότι έλαβε την επιστολή από έναν πολίτη που του έλεγε τι θα γίνει με τα παιδιά, βεβαίως πήγαινε σε μια, δεν υπάρχει αλλά και σε μια βαθμίδα πιο πίσω, με τους παιδικούς σταθμούς, γιατί για παράδειγμα στον Δήμο Λάρισας και στον Δήμο Βόλου δεν θα εφαρμοστεί. Στα Τρίκαλα θα εφαρμοστεί, για παράδειγμα και σε άλλους περιφερειακούς δήμους στην Θεσσαλία. Αυτά τα παιδιά πού θα πάνε, γιατί ξέρουμε κάθε χρόνο τον διαγωνισμό που γίνεται για τις θέσεις τους παιδικούς σταθμούς. Όπως είπατε υπάρχουν και σήμερα αρκετά παιδιά που δεν βρίσκουν μία θέση στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Για το λόγο αυτό εμείς λέμε ότι υπάρχει ανάγκη και για περισσότερα νηπιαγωγεία, Δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερα κτίρια για νηπιαγωγεία και θέλουμε και ακόμα περισσότερους παιδικούς σταθμούς mm -hmm. Όπου λοιπόν δεν είμαστε έτοιμοι, δεν υπάρχουν υποδομές για να στεγάσουμε τα προνήπια Είπαμε ότι δεν θα γίνει αυτό βία, θα γίνει σε βάθος τριετίας οι Δήμοι Λάρισας, λοιπόν, Ο Δήμο Λάρισα και ο Δήμο Βόλου είναι από αυτού του Δήμου που οι Δήμαρχοι δήλωσαν ότι δεν έχουν τι υποδομέ για να στεγάσουν όλα τα προνήπια. Αφού είναι έτσι, είπαμε, είπε το Υπουργείο ότι δεν θα το επιβάλλουμε αυτό το μέτρο τώρα. Θα το δούμε του χρόνου. Εάν έχουμε. Αν δεν έχουμε ούτε του χρόνου, θα πάμε μετά από δύο χρόνια. Και θα το ολοκληρώσουμε όλο το πλαίσιο αυτό σε τρία χρόνια. Όπου θεωρούμε ότι θα, με τη βοήθεια του Δημοσίου, του Κράτου, θα μπορέσουμε να έχουμε τι υποδομέ για να καλύψουμε όλα τα προνήπια. Έτσι τι πετυχαίνουμε. Αν όλα τα προνήπια πάνε στα νηπιαγωγεία, θα υπάρξουν στου παιδικού σταθμού περισσότερε θέσει για τα μικρότερα παιδάκια. Άς. Λοιπόν, κλείνω με εξετάσει. Mm. Τι θα γίνει με τι εξετάσει. Mm. Διότι καταλαβαίνετε ότι γονεί και παιδιά κυρίω κρέμονται κάθε φορά από τα χείλη. Ακούσαμε προ πολλών μηνών ένα σενάριο ότι μπορεί να καταργηθούν. Ε, τώρα ακούσαμε ότι πιθανότατα καταργούνται, αλλά θα δούμε πόσο θα βαραίνει ο βαθμό του Λυκείου. Βεβαίω, δεν θα καταργηθούν για όλε οι σχολέ. Ε, και αυτό έχει μια λογική. Δεν μπορεί να μπαίνει στην ιατρική για την πλάκα σου. Έτσι. Πρέπει <laughs> με έναν τρόπο να το αποδείξει ότι αξίζει να είσαι εκεί και λοιπά και λοιπά. Πότε θα έχουμε σχέδιο γι' αυτό. Ωραία. Να βάλουμε λοιπόν τα δεδομένα στο τραπέζι. Όπω είπατε πολύ σωστά και αυτό είναι η αλήθεια, υπάρχουν ορισμένε σχολέ που απαιτούν και εργαστηριακή υποδομή mm. και κλινικέ και άλλε υποδομέ όπου δεν μπορούν να εισαχθούν όλοι όσοι θα ήθελαν. Μιλάμε για το Πολυτεχνείο, μιλάμε για την ιατρική, ενδεχομένω και για άλλα τμήματα. Για τι σχολέ αυτέ, όπω καταλαβαίνουν όλοι, πάντοτε όσο η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τι θέσει, θα υπάρχει ένα είδο επιλογή. Άρα θα υπάρχουν εξετάσει. Για τι υπόλοιπε σχολέ, τα υπόλοιπα τμήματα, πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να μπαίνουν τα παιδιά μα σε αυτόν τον φόρτο, σε αυτή τον... την ψυχοφθόρα διαδικασία, που είναι και ψυχοφθόρα, αλλά είναι και πολύ οικονομικά. Δυσβάσταχτη ε, για πολλέ οικογένειε. Μα, μα, μα κυρίω αυτό. Άρα λοιπόν, θέλουμε να πάμε σε ένα μοντέλο που για αρκετέ σχολέ δεν θα χρειάζεται αυτή η διαδικασία και αφετέρου να κάνουμε το σχολείο μα, ιδιαίτερα την τρίτη τάξη του Γενικού Λυκείου, μια τάξη που θα βοηθάει τα παιδιά στην προετοιμασία του. Και, και συγγνώμη, επειδή προέρχεστε από την εκπαίδευση, είμαι βέβαιο ότι δεν διέλαθε τη προσοχή σα η έρευνα που δημοσίευσε η καθημερινή. Ότι δεν εμπιστεύονται και αμφισβητούν τον καθηγητή του δημοσίου σχολείου τα παιδιά και λένε στον φροντιστήριο. Την έχετε υπόψη σα, δεν πέρασε εβδομάδα που δημοσιεύθηκε. Αμφισβητούν τον καθηγητή, ότι στο φροντιστήριο μα το είπαν αλλιώ. Κοιτάξτε, το εκπαιδευτικό μα δυναμικό είναι από τα καλύτερα. Βεβαίω σε κάθε κλάδο, σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν και οι δύο όψει του νομίσματο. Όμω το, το δυναμικό του εκπαιδευτικού μα προσωπικού είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Και αυτό αποδεικνύεται και από την κατάταξη που έχουν τα πανεπιστήμια μα στο, ευρω... στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν καλού εκπαιδευτικού. Εκείνο που βαραίνει πολύ και φαίνεται και στα αποτελέσματα ερευνών όπω τη καθημερινή είναι ότι η δουλειά του σχολείου δεν είναι ίδια με τη δουλειά του φροντιστήριου. Το φροντιστήριο κάνει μια προπόνηση για έναν αγώνα. Ετοιμάζει τα παιδιά στα τέσσερα μαθήματα Μάλιστα. στο οποίο τα εξαστάζω. Το σχολείο έχει έναν άλλο λοιπόν. ρόλο. Αλλά και αυτοί οι δύο ρόλοι δεν ταυτίζονται. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Και εγώ σα ευχαριστώ.